πάλι σε λίγο στο οικονομικό επιτελείο. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, επεξεργάζονται τον νέο τοπίο στην φορολόγηση των ακινήτων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ενιαίο τέλος και προσανατολίζονται στην ενοποίησή του με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Η υποχρέωση παράλληλα του μνημονίου για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών τον Ιούνιο συμπαρασύρει άλλους περίπου 25 φόρους και τέλη που σχετίζονται με την ιδιοκτησία. Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, προανήγγειλε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στον έλεγχο του πόθεν αίσχυας, αντλώντας στοιχεία μεταξύ άλλων από τράπεζες, ιδιωτικά σχολεία και νοσοκομεία. Πόθεν αίσχυες για όλους με online σύνδεση των εφορείων με όλα τα σημεία συναλλαγών των φορολογουμένων σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις δηλώσεις 5,5 εκατομμυρίων πολιτών. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων είναι να καταγράφονται μέσω διαδικτύου οι αγοραπολισίες ακινήτων, αυτοκινήτων και σκαφών, οι αποταμιεύσεις, οι αγορές μετοχών, οι συστάσεις και αγοραπολισίες επιχειρήσεων, αλλά και ό,τι άλλο υποδηλώνει την ύπαρξη κρυφού εισοδήματος. Ένα έργο του πόθεν αίσχυες. Αυτό τώρα ενδεχομένως με το νέο φορολογικό σύστημα να χρειαστεί να αναπτυχθεί σε όλο τον πληθυσμό. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία όπως από θεραπευτήρια, ιδιωτικά σχολεία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες από διάφορα σημεία. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Θεοχάρης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό που θα εγκαταστήσει το σύστημα εκείνο που θα επιτρέψει στις εφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να κρίνουν αν υπάρχει αδικαιολόγητη αύξηση της περιουσίας, οπότε και να ξεκινούν αυστηροί έλεγχοι. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πρόταση για επιβολή ενός φόρου στα ακίνητα που θα ενσωματώνει σχεδόν το σύνολο των 22 φόρων και τελών που τα επιβαρύνουν και κυρίως τα δύο υψηλότερα τέλη που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Υιοθετείται ένας φόρος, φτωφάπ, και θα συμπεριέχει και το τέλος ακινήτων στις ΔΕΗ. Με δεδομένη την αυστηρότητα της Τρόικας γύρω από τα έσοδα που δεν ανέχεται πλέον αποκλήσεις, το χαράτσι της ΔΕΗ θεωρείται ένας αξιόπιστος φόρος, καθώς θα αποφέρει φέτος 1,7 δις, ενώ ο ΦΑΠ μόλις 600 εκατομμύρια, που όλα μαζί θα φέρουν στα ταμεία 2,3 δις. Την ίδια στιγμή, πάντως, το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζεται και για την αύξηση των αντικειμενικών τον Ιούνιο, κάτι που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες. Αν το εννοούμε όταν λέμε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, τότε θα πρέπει να κάνουμε σοβαρότατες μειώσεις. Ιδιαίτερα στα ακίνητα με τις παλιές μεγάλες αντικειμενικές αξίες και ιδιαίτερα ακόμη πιο πολύ στην επαγγελματική στέγη. Στα ξενίκια, στα μαγαζιά, στα ξενίκια, στα γραφεία, στην εγκαταλελειμμένη κάτω Αθήνα. Ο νέος φόρος κατοχής των ακινήτων ή μια παραλλαγή αυτού αναμένεται να επιβληθεί και σε όλα τα αγροτεμάχια, καθώς και στις υπόλοιπες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και σήμερα δεν πληρώνουν φόρους. Ενώ εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το θέμα με το ΕΤΑΚ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ετοιμάζεται αυτή την περίοδο να αποστείλει τα καθαριστικά του 2009, ενώ για το 2010 και 2011 δεν γίνεται καν λόγος ακόμη.